Και δίπλα μου ο προπονητής του Κεραυνού, ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Coach, παραμένετε αίτητοι, όμως σήμερα λίγο λείψατε, χάσετε ένα παιχνίδι που δείχνατε να ελέγχετε στην τρίτη περίοδο. Τι έγινε πρώτα απ' όλα στο τέλος και επιτρέψατε στον Απόλλωνα να επανέλθει και τι ήταν το κλειδί στο τέλος για να πάρετε αυτή την πολύ πολύ σημαντική νίκη? Καταρχήν, ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Εντάξει, εμείς ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού. Παίζαμε μια πολύ καλή ομάδα φέτος, πολύ οργανωμένη στην έδρα της. Σκεφτείτε ότι χάναμε αυτό το παιχνίδι, θα ισοβαθμούσαμε στην πρώτη θέση. Εντάξει, αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι ναι, μεν η ομάδα είναι καλή, ναι, μεν έδειξε να υπερέχει αυτό το διάστημα, αλλά δεν παίζουμε μόνοι μας. Προπονιούνται και άλλες ομάδες. Μπορεί να βρεθούμε και σε μια κακή βραδιά. Μπορεί ένα παιχνίδι, η ενέργειά μας να μην είναι αυτή που πρέπει. Παίζουμε συνέχεια δύο παιχνίδια. Το σημαντικό είναι αυτή την περίοδο να βρίσκουμε τον τρόπο με την εμπειρία μας, με την προσωπικότητά μας, με την νοοτροπία μας να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν μπορούν όλα τα παιχνίδια να τελειώνουν 20 και 30 και 40 πόντες. Επαναλαμβάνω, είναι και η βραδιά το δικό μας παιχνίδι. Είναι και άλλες ομάδες που προπονιούνται και προσπαθούν. Οπότε αναμένουμε τα παιχνίδια να είναι πολύ πιο κλειστά στη διάρκεια. Στη διάρκεια της μετάδοσης είπαμε κάποια στατιστικά στοιχεία, κάποια πράγματα που κάνει καλύτερο ο Κεραυνός στην τρίτη περίοδο για να πάρετε το πάνω χέρι. Τι ήταν το κλειδί για σας που ο Κεραυνός σήμερα μπόρεσε και επέστρεψε από εκείνο το πλήν 13 που βρέθηκε στη δεύτερη περίοδο και έφτασε στο σύν 8 και στο τέλος πήρε και την νίκη? Νομίζω ότι ήταν ο τρόπος που προσεγγίσαμε το παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο. Δεχτήκαμε 44 πόντους, πολύ κακή στην άμυνα και στην ατομική και στην ομαδική. Το ημίχρονο είπαμε κάποια πράγματα, βγήκαμε έξω με μια διαφορετική προσέγγιση. Όλοι είδαν το παιχνίδι πρώτα από την άμυνα και νομίζω αυτό μας έδωσε και εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά και τα πατήματα. Πάμε στην επίθεση για να παίξουμε με πιο σωστές επιλογές και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Δεν διαχειριστήκαμε καλά τη διαφορά που πήγαμε, το παιχνίδι έκλεισε και όπως είπα, νομίζω ότι οι παίχτες μου έχουν την προσωπικότητα και την εμπειρία σαν ομάδα να διαχειριζόμαστε αυτά τα παιχνίδια. Δεν σημαίνει ότι θα τα κερδίσουμε όλα. Μπορούσαμε και να χάσουμε όπως πήγαινε το παιχνίδι σήμερα. Ευτυχώς το κερδίσαμε. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή στη Λευκωσία. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.